Σε συμφωνία που ανοίγει το δρόμο για την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, κατέληξαν οι ηγεσίες της Τουρκίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας από τη Μαδρίτη, όπου διεξήχθη η Σύνοδος Κορυφής της Συμμαχίας με όχημα την υπογραφή ενός μνημονίου, στο πλαίσιο του οποίου οι τρεις χώρες δεσμεύονται να υποστηρίξουν μία την άλλη απέναντι σε απειλές. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γιάνς Στόλτεμπεργκ, δήλωσε από την πλευρά του πως το μνημόνιο που υπεγράφει στη Μαδρίτη ανάμεσα στις τρεις χώρες καλύπτει τις ανησυχίες που είχε η Τουρκία αναφορικά τόσο με τις πωλήσεις εξαγωγές όπλων, όσο και με τον αγώνα ενάντια στην τρομοκρατία. Συμφωνούμε σε μια νέα στρατηγική αντίληψη, τη στρατηγική αντίληψη της Μαδρίτης, με την αεράμινα σε ετοιμότητα, με περισσότερο εξοπλισμό. Συμφωνούμε σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο βοήθειας προς την Ουκρανία για να τη βοηθήσουμε να υπερασπιστεί το δικαίωμά της στην αυτοάμυνα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να παρέχουμε στήριξη, καθώς η Ουκρανία αντιμετωπίζει τώρα μια βαρβαρότητα που δεν έχουμε δει στην Ευρώπη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με την Τουρκία να συμφωνεί να υποστηρίξει την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας, ο αριθμός των χωρών του ΝΑΤΟ που συνορεύουν με τη Βαλτική θάλασσα ανεβαίνει στις 7. Οι ειδικοί διαβλέπουν πάντως πως η προσθήκη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ θα εξοργήσει περαιτέρω το Κρεμλίνο, το οποίο βλέπει τη Βορειοατλαντική Συμμαχία όχι ως αμυντικό αλλά επιθετικό οργανισμό.